Βρισκόμεθα, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ευρισκόμεθα ήδη στην πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εισερχόμεθα ολοταχώς εις την δευτέραν εβδομάδα και την Παρασκευή έχουμε τους πρώτους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Σας παρακαλώ θερμώς μην ξεχνάτε τα σήμερα αυτάς ότι ο Θεός ζητά από εμάς μετάνοια. Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι δεν θα φοβηθούμε την νηστεία, η οποία νηστεία βοηθεί πολύ την ψυχή και την ανεβάζει προς το θρόνο του Θεού. Μη δηλιάσετε, μη φοβηθείτε. Το στομάχι, ό,τι και αν του βάλουμε μέσα, δεν θα μας πει όχι. Εάν του βάλουμε ένα αρτήσιμα, θα τα δεχτεί και αν του βάλουμε νηστήσιμα, πάλι θα τα δεχτεί. Σας παρακαλώ θερμώς, προσέξετε αυτό, διότι ο Πανάγαθος Θεός τίποτε άλλο δεν ζητεί από εμάς, ημιμόνον τα δάκρυά μας και την προσπάθειά μας. Και εισερχόμεθα ολοταχώς, αδερφοί μου, σε ένα θέμα το οποίο είναι και το αιώνιον θαύμα το οποίο έχει η Ορθοδοξία μας, το μόνον επιτελούμενον ζωντανόν θαύμα το οποίον γνωρίζουν οι πάντες και το οποίον είναι γνωστόν και εις εμάς πλην όμως. Άλλοι αμφισβητούν και άλλοι πιστεύουν. Όσοι αμφισβητούν έχουμε σήμερα ενώπιόν μας έναν ο οποίος εμφισβήτησε αυτήν την πραγματικότητα και το θαύμα και θα μας διηγηθεί ο ίδιος πως αυτή η αμφιβολία του εστερεώθη με πίστη στον Θεό αφού είδε το θαύμα. Το μεγαλύτερο θαύμα λοιπόν των αιώνων το οποίο η Ορθοδοξία μας έχει ως όπλον εναντίον των απίστων και των αιρετικών είναι το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως αυτό δίδεται προς τους πιστούς από τον ουρανό και πηγάζει από τον τάφο του Χριστού μας. Αυτό το γεγονός, αδερφοί μου, είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα θαύματα της Ορθοδοξίας, το οποίο θαύμα παραδέχονται και οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι. Εκείνοι οι οποίοι βλέπουν την Ορθοδοξία με καλό βλέμμα και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν την Ορθοδοξία τούτα εγένε το αφορμή ένας από ρούς του τάφου ο οποίος εφρουρούσε τον τάφον του Χριστού μας επί 57 ολόκληρα χρόνια να αμφισβητήσει ο ίδιος τι εγένετο την ημέρα της διαδόσεως του Αγίου Φωτός. Το όνομα του φρουρούτου ήταν κατά κόσμον Μυρτιάδης Παπαϊωάννου, ο οποίος εγεννήθη στη Μικρά Ασία και στην σφαγή της μικρασιατικής καταστροφής εγλίτως ενός εκθαύματος και έκανε τάμα εις τη ζωή του να υπηρετήσει τον τάφο του Χριστού μας ή, εάν θέλετε, ολόκληρον την αγιοταφική αδελφότητα την οποία ακριβώς με αφοσίωση ήθελε να υποταχθεί εις τους εγεύρισκους αγιοταφίτας μοναχούς. Ο Μυρτιάδης Παπαϊωάννου, ακριβώς 21 ετών το 1921, όταν εγένοντο εκείνα τα γεγονότα τα ιστορικά, τα οποία όφιλε η πατρίδα μας να διδάσκει εις τα τέκνα της Ελλάδος, για να μην ξεχνούμε το τι είχαμε και τι εχάσαμε. Οι γονείς του Μυρτιάδους Παπαϊωάννου
κατοίκον του από το χωρίο Πουλαντζάκι της ονομαστικής περιοχής της Μικράς Ασίας που ονομάζεται Κερασούντα. Αυτός είδε μπροστά του να κατασφάζονται οι γονείς του και τα αδέρφια του. Εσφάγησαν και απέθανον μάρτυρες της πίστεως και της πατρίδος χωρίς να δυνηθεί να ειδεί το θλιμμένον και γεμάτον αγωνίαν πρόσωπον των ούτε να ακούσει τας τελευταίας των λέξεις. Εκείνος συνελήφθη εχμάλωτος και οδηγήθη εις στρατόπεδον καταναγκαστικών έργων των Τούρκων. Εις το στρατόπεδον εκείνων ανέμεναν φρικτότερα μαρτύρια από την σφαγή. Ουδεμία επάρκεια φαγητού και νερού υπήρχεν. Ανάπαυση σωματική ήτο ανύπαρκτος. Την φρικόδη πεζοπορίαν έως ότου να φθάσουν στο μέρος όπου οι Τούρκοι τους εστρατοπέδευσαν, οι περισσότεροι απέθανον εις τον δρόμον και εσφάγησαν από τους αγκαρινούς. Εις το μέρος εκείνον όπου τους εστρατοπέδευσαν, η εργασία των ήταν να παραγάγουν χαλίκι, το οποίο έσπαζαν με τα χέρια τους, εγκαταλελειμμένοι εις την μανία και την εκδίκηση των βαρβάρων ζωντανοί νεκροί που μόλις εκινούντο. Κατά δεκάδες απέθνησκον οι φυλακισμένοι κάτω από την πίεση των καταναγκαστικών έργων. Και ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος με το ονομάστη με τα ταύτα και γένετο φρουρός του Παναγίου Τάφου, ευρισκόμενος τότε στην νεαράν ηλικία, λέγει τούτα τα λόγια. Η Σεμαίο Πανάγαθος Θεός, λέγει, άλλα εργάστη. Η πατρική του πρόνοια με ηγάπησε και με ηλέησε. Έλαβον διαταγή από τους αγαρινούς δεσμοφύλακας να διανέμω το λιγοστό ψωμί που υπήρχε. Παρεσκευάζεται υπό πρωτογόνους συνθήκας και ψήνεται από έναν πανάθλιον φούρνον. Αρκεί να αναφέρω ότι μέσα εις τα ζυμωμένα ψωμιά δεν παρέλειπον να ζυμώνονται και κατόπιν να ψήνονται ποντίκια και ξύλα και κομμάτια από κουρέλια και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία. Αυτά διενέμονται εν συνεχεία εις τους σκλαβωμένους ραγιάδες οι οποίοι υπεβάλλονται εις καθημερινά καταναγκαστικά έργα. Αυτή ήταν η ζωή την οποία εδοκίμασεν ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος αυτή τη στιγμή που ομιλούμε είναι εις ηλικία 93 ετών, γέρον με ημιπληγία, ο οποίος ευρίσκεται εις ένα γεροκομείο της Θεσσαλονίκης. Μέσα εις εκείνον το στρατόπεδο ο πατήρ Μητροφάνης κατέστρωσε ένα σχέδιο φυγής. Η θέλησε να εγκαταλείψει εκείνον τον τόπον και έκανε τάμανη στη ζωή του να φτάσει εις τα Ιεροσόλυμα, εις την πόλη την Αγία. Εσκέφθη και είπε, εάν μείνω εδώ θα αποθάνω οπωσδήποτε. Εάν φύγω και αποθάνω, καλύτερα να αποθάνω εκτός από τα χείρας των αγκαρινών εις άλλας οποιασδήποτε χείρας. Όταν φύγω και δραπετεύσω από το στρατόπεδο αυτό, κάπου θα με συλλάβουν. Και μετά τι θα γίνω, έκανεν αυτάς τα σκέψεις. Αλλά έλεγε πάλι, πρόσφυγας και εχμάλωτος είμαι τώρα. Πρόσφυγας και εχμάλωτος θα είμαι όπου και αν με συλλάβουν. Εις οποιαδήποτε άλλα χέρια επανελάμβανε και όχι στα χέρια των Τούρκων. Όταν με συλλάβουν, εγώ θα υπώ την αλήθεια. Θα εξιστορήσω τη ζωή μου, τον πόνο μου, την αγωνία μου, την σφαγή την οποία είδαν μπροστά μου. Και ο Θεός θα φωτίσει όσους αν παρουσιαστούν στον δρόμο μου. Θα υπώ ποιος είναι ο προορισμός μου. Θα περιγράψω τον πόθο και το τάμα της ζωής μου να φτάσω εις την πόλη την Αγία, εις τον τάφο του Χριστού.
ο Θεός θα φωτίσει και θα με βοηθήσει. Ο Θεός, μόνον ο Θεός. Με αυτά στα σκαλάς και τα δυσαρέστους σκέψεις κατέστρωσε ο πατήρ Μιλτιάδης ή Μητροφάνης που έλαβε με τα ταύτα το παράτολμο σχέδιο της αποδράσεώς του. Έβαλε με πάσαν προσοχή και με πάσαν προφύλαξη σε ένα πρόχειρο σακί ο λίγο ψωμί και ο λίγο νερό. Προγραμμάτισε σύμφωνα με την ανατολή του ηλίου προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να προχωρήσει. Και ένα βράδυ, λέγει, αφού έπεσε το σκοτάδι και ήμουν σίγουρος ότι κανείς δεν θα με έβλεπε, έκανα το σημείο του σταυρού, προσευχήθην και εγκλίστρησα μέσα από το σκοτάδι προς την έξοδο του στρατοπέδου. Ο φρουρός απουσίαζε από την θέση του. Η δραπέτευσή μου εγένετο με επιτυχία. Τα σχέδιά μου δεν τα εγνώριζε απολύτως κανείς, διότι τα πάντα γίνονται υπομοιρίας προφυλάξεις και με πάσαν μυστικότητα. Ούτε τα προσφυλή μου πρόσωπα εγνώριζαν το παραμικρόν. Αφού απομακρύνθην από το στρατόπεδο, ήρχεσα να εφαρμόζω τα σχέδιά μου. Το πρόγραμμά μου ήταν σταθερό. Έπρεπε να βαδίζω μέσα από βουνά και πεδιάδας. Έπρεπε να κρύβομαι όταν θα έβλεπα ανθρώπους, βοσκούς, γεωργούς. Έπρεπε να βαδίζω αδιάκοπα νύχταν και ημέρα χωρίς διακοπή. Μόνον όταν θα εκουράζεται το βασανισμένο και ταλαιπωρημένο μου σώμα, θα ξάπλωνα εις οποιανδήποτε βουνοπλαγιάν, πεδιάδαν, σπήλαιον, δάσος, ποτάμι, για να αναλάβω δυνάμεις και έπειτα να συνεχίσω. Και προχώρησε ο πατήρ Μιλτιάδης, ο πατήρ Μητροφάνης, προχώρησε και ύστερα από ταλαιπωρία φοβερή έφτασε εις τους Αγίους Τόπους. Εισήλθεν εις τον ναό της Αναστάσεως και πλησίασε τον πρώτον γέροντάν, τον οποίον εσεβάστη, εγονάτισε μπροστά του, του φίλησε το χέρι. Εζήτησε να εξομολογηθεί και αφού εξομολογήθη, δημιουργήθη μεταξύ του πατρός Μητροφάνους τώρα και του Μιλτιάδους τότε, δημιουργήθη ένας πνευματικός δεσμός. Ο πνευματικός μου, λέγει, με περιέβαλε με πολλή στοργή και αγάπη. Δημιουργήθη δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως ο μεγαλύτερος και ιερότερος πνευματικός δεσμός της ζωής μου. Και είναι αυτός ο δεσμός ισχυρότερος του σαρκικού δεσμού. Αφού ετελείωσε η εξομολόγησή μου, ο γέροντάς μου με ρώτησε, «Θέλεις, παιδί μου, να παραμείνεις κοντά μου?» Με όλη μου την ψυχή του απήντησα, «Να υπηρετήσω όπου με διατάξετε. Θέλω να υπηρετήσω τους Αγίους Τόπους. Δια την αγάπη του Χριστού επεζοπόρησα μίλια ολόκληρα. Πέρασα βουνά, λαγκάδια. Περπάτησα μονοπάτια και αποστάσεις. Το ζητώ πολύ». Ο γέροντάς μου, αφού είδε τον πόθον μου, με εδέχθη, με έκανε δόκιμον υποτακτικών του, τον οίκουα με πολλήν ταπείνωση, εκτελούσα τα διαταγάς του και τα προστάγματά του. Είχα μίαν εσωτερική γαλήνη αφάνταστον και ευχαρίστηση μοναδική στην ζωή μου. Ποτέ μου δεν ενθυμούμε να επίκρανα των πνευματικών μου. Είχα μεγάλη υπακοή και εκτελούσα κάθε άσκηση που μου υπέβαλε δια την πνευματική μου πρόοδον. Από την ημέρα εκείνη επέρασαν 6 ολόκληροι μήνες. Δεν εγνώριζα έξω από τον ναό της Αναστάσεως αν υπήρχε πόλης, διότι ποτέ δεν δοκίμασα να την επισκεφθώ και να την γνωρίσω. Ουδε μία σκέψη με απασχόλησε τι υπάρχει έξω από τον ναό. Ουδέποτε ενδιαφέρθην να εξετάσω ποια ήταν η πόλης και ποιος κόσμος κατοικούσαν σε αυτήν. Ένα και μόνον με απασχόλη, η υπακοή μου εις τον γέροντά μου. Το ενδιαφέρον μου εστράφει εξ ολοκλήρου εις τας αγρυπνίας, τας νηστείας, τας προσευχάς. Αυτά με απασχόλουν, δι' αυτά ενδιαφερόμουν και τέλος η ψαλμωδία προς τον Θεόν ήτο το επιστέγασμα της πνευματικής μου ζωής.
Μετά από μια ακριβή δοκιμασία, μια ημέρα με ειδοποίησαν να περάσω από το Πατριαρχείο. Ήθελαν, όπως μου είπαν, να μου αναγγείλουν κάποιο ευχάριστο γεγονός. Πατριάρχης των Ιεροσολύμων ήταν τότε ο Δαμιανός ο πρώτος. Η διαβολή μου και η όλη πολιτεία μου έγινε το γνωστή. Έφτασαν από στόμα σε στόμα έως τον προκαθήμενο της Εκκλησίας και εκείνος με τη σειρά του ήθελε να με γνωρίσει. Εγώ, όπως πάντοτε, με διέκρινε ο σεβασμός προς τον κλήρο. Ήρχισα να κάνω διαφόρους σκέψεις. Τι να θέλει άραγε ο Πατριάρχης από εμέ? Μήπως θέλει να με διώξει? Μήπως έκανα τίποτε το οποίο είναι εις βάρος μου και εγώ δεν το γνωρίζω? Μήπως θέλει να μου ανακοινώσει κάτι που δεν είναι ευχάριστον και είναι δυσάρεστον? Με αυτάς περίπου τα σκέψεις προετοίμασα κάπως τον εαυτό μου και πάντοτε με ένα συνοδό ανέβην τα ανηφορικά σκαλοπάθια του Πατριαρχείου. Με οδήγησαν στην μεγάλη πατριαρχική αίθουσα και χτύπησαν την πόρτα. Ο επί της εισόδου ίνιξε την μεγάλη και επιβλητική είσοδο του Πατριαρχείου και αντίκρισα τον Άγιον Γέροντα Πατριάρχη να κάθεται εις τον γραφείο του. «Παιδί μου», μου είπε μόλις με είδε, «η διαγωγή σου εις το Πατριαρχείο, η υπακοή σου και η όλη σου πολιτεία έγινε γνωστά εις εμέ. Από σήμερον σε διορίζω φρουρών του Παναγίου Τάφου. Να επιτελείς με ζήλον και αφοσίωση το καθήκον σου, να υπηρετήσεις τον Πανάγιον Τάφον με πίστη και αυταπάρνηση και ήθε ο Πανάγαθος Θεός να σε ανταμείψει στην βασιλεία του την Επουράνιον». Ο πατήρ Μητροφάνης μετά από την αγγελία αυτήν ύψωσε την ψυχή του εις τον Θεόν και είπε: «Εγώ φρουρός του ζωοδόχου τάφου του Χριστού, εγώ έλεγα και ξανά έλεγα κατάπληκτος που δεν με διακρίνει καμία ικανότητα, τι οδήγησε τον Πατριάρχην στην απόφασή του και εμέ ποιος με οδηγεί σήμερον στο μεγάλο αυτό καθήκον? Ο Θεός, μόνον ο Θεός. Έκανα το τάμα μου και σήμερα με εξίωσε να το πραγματοποιήσω. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ». Με αυτήν την διακονία ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος είναι τώρα φρουρός του Παναγίου Τάφου, εσυνέχισε και έφτασε εις το έτος 1925. Γέροντάς του ήτο, όπως ο ίδιος αναφέρει, ο πατήρ Ανατόλιος. Φρουρός των τάφων του Χριστού εγεννήθη μέσα μου το ερώτημα: τι είναι το Άγιο Φως? Τότε επλησίαζε το Άγιον Πάσχα. Έως τότε όλα τα προηγούμενα χρόνια μου παρέμεναν μακράν του Παναγίου Τάφου. Ήμουν ένας θεατής όπως όλος ο κόσμος. Ήμουν ένας προσκυνητής μέσα εις τα σχελιάδας των άλλων προσκυνητών. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν ριζικώς. Δεν ήμουν πλέον ο απαθής και πιστός προσκυνητής. Ήμουν ο υπεύθυνος διόσα εγένοντο κατά την τάξη και ακολουθία του Αγίου Φωτός. Ο πατήρ Ανατόλιος, ο γέροντάς μου, λέγει το πολύ αυστηρός. Δεν εδέχεται ουδεμίαν παρακοίνη στας διαταγάς του, πολύ περισσότερον δισταγμούς και αμφιβολίας. Όταν πλέον επλησίαζε η Αγία Εβδομάς των Παθών του Κυρίου μου, είπε εις πολύ αυστηρόν ύφος: «Άκουσε με τα προσοχής τι θα κάνεις το Μέγα Σάββατο. Την ημέραν εκείνη θα βγει το Άγιον Φως. Ο Πανάγιος Τάφος είναι η αιώνιος πηγή του. Την ενάτην πρωινήν ώραν θα πάρεις 5 κιλά καθαρών μελισσοκέρι. Είναι εκ των προτέρων λειτουργημένων επί 40 ημέρας. Προορίζεται μόνο δια την τελετή του Αγίου Φωτός. Θα μεταχειριστείς δια να το προετοιμάσεις και να το τελειώσεις εις ειδικών δοχείων, κατσαρόλα, που υπάρχει πάντοτε δια των σκοπών αυτών. Η προετοιμασία αυτή διαρκεί 2 ολοκλήρους ώρας. Πρέπει οπωσδήποτε την 11η πρωινή ώρα, ακριβώς, να τελειώσει η όλη προετοιμασία του κεριού.
Πρέπει να τελειώσει η σφράγιση του τάφου και πρέπει τέλος να λάβει πέρας όλη η προγραμματισμένη τάξη περί του Αγίου Φωτός. Διότι την δεκάτην πρωινή ώρα του Μεγάλου Σαββάτου θα κατέρθει εκ του Πατριαρχείου στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως ο Πατριάρχης. Η κάθοδος του Πατριάρχου είναι μεγαλοπρεπής και παρουσιάζει την λαμπρότητα της Ορθοδόξου πίστεως. Θα συνοδεύεται η φολοκλήρου του Ιερού Πλήρου του Πατριαρχείου. Θα προπορεύονται τα πατριαρχικά λάβαρα της Ορθοδοξίας που διασώζει η παλαιότερα και πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων. Θα ακολουθούν η ολόχρηση και ολόλαμπρη σταυρή, τα ολόχρυσα και αστραπόμορφα εξαπτέρυγα, ειδικοί φύλακες με παλαιάν παράδοση, φέροντες κατάλληλον εντυπωσιακή στολή, θα κρατούν ειδικά ράβδους. Θα τα σκτυπούν ρυθμικώς επί της γης, δια να ανοίγει ο δρόμος από το συνοστιζόμενο πλήθος των πιστών. Στο σημείο αυτό, ο πατήρ Ανατόλιος, λέγει ο πατήρ Μητροφάνης, διέκοψε διολίγον και με ρώτησε, «Προσέχεις εις όσα εγώ περιγράφω με λεπτομέρεια ή διακατέχεσαι από αδιαφορία?» Θα αναλάβεις όλη την ευθύνη. Είναι η πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια που δεν θα διακονήσω εις αυτήν την τελετή. Θα φέρεις εις πέρας την αποστολή σου έως της τελευταίας λεπτομερίας. Εν εναντία περιπτώσει, τόσον εσύ, όσον και εγώ που σου ενεπιστεύθην την διακονία, πρέπει να φύγουμε από το Πατριαρχείο. Πρόσεξε πολύ, Πάτερ Μητροφάνη. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι επρόσεχα κατά γράμμα και λεπτομερώς εις όσα μου έλεγε. Αφού λοιπόν αβεβαιώθη περί της αληθείας των λόγων μου, συνέχισε. Ο Πατριάρχης θα εισέλθει κατευθείαν εις τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Θα ανέβει και θα καθίσει εις τον εντός του Ιερού Πατριαρχικών του Θρόνου. Τότε οι αιρετικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Αβυσσινοί, Κόπτε, Συριάνοι, όλοι κατά σειράν ένας κατόπιν του άλλου, οι λεγόμενοι αρχηγοί των ξένων δογμάτων, θα προσκυνήσουν το χέρι του Πατριάρχου. Αν δεν πράξουν την καθιερωμένη αυτήν τάξη, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν από το χέρι του Πατριάρχου το Άγιον Φως. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία. Είναι μια επίσημος αναγνώριση ότι μόνο η Ορθοδοξία κατέχει την αλήθεια και την αποστολική παράδοση απαρασάλευτων. Ήθελαν κάποτε οι Αρμένοι οι κινούμενοι από φθόνων και μίσος κατά της Ορθοδοξίας να την προσβάλλουν. Ήθελαν να στερήσουν το προνόμιο της χάριτος του Αγίου Φωτός από τους Ορθοδόξους. Προσεπάθησαν να εξαγοράσουν την δωρεάν του Θεού. Στο σημείο τούτο, ο πατήρ Μητροφάνης είπε με ζωηράν χειρονομία, «Μόλις σήκωσα αυτό το μυστικό που δεν το εγνώριζα ως εκείνη τη στιγμή, ρώτησα με πολλήν αγωνία τον γέροντά μου, επέτρεψε ο Θεός Άγιε Γέροντα στους Αρμενίους μίαν τόσον μεγάλη αδικία?» «Όχι», μου απήντησε με σταθεράν φωνή ο γέροντας μου, «άκουσε τι συνέβη. Όταν κατά το έτος 1517 μετά Χριστόν οι Άραβες κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα, οι Αρμένοι θεώρησαν το γεγονός τούτο μεγάλη ευκαιρία. Ήθελαν διαλυστρικού τρόπου να αρπάξουν από τους Ορθοδόξους το προνόμιο του Αγίου Φωτός. Επλησίασαν λοιπόν τον Αγαρινόν διοικητή της Αγίας Πόλεως και του προσέφεραν άφθονον χρυσόν. Προσεπάθησαν δια του ανεντίμου αυτού τρόπου, ως διασώζει μέχρι σήμερον η παράδοσης, να αποστερήσουν τους χριστιανούς Ορθοδόξους από την χάρη και την δωρεάν του Θεού. Η απέτησή των από τον Αγαρινόν διοικητή είναι το μία, να απαγορεύσει την είσοδο εις τους Ορθοδόξους το Μέγα Σάββατον, δια να πάρουν εκείνη το προνόμιο του Αγίου Φωτός. Αυτό εζήτησαν και αυτό επέτυχαν. Το πρόσταγμα του τυράννου κατακτητού το αυστηρών και τελεσίδικων. Η διαταγή προφτοφανής. Ο τρόπος δόλιος. Λύπη και στενοχωρεί αφάνταστος δια τους Ορθοδόξους πιστούς. Το Μέγα Σάββατον ανέτειλε και ο πανίερος ναός της Αναστάσεως εκλείστη δια τους Ορθοδόξους.
Ο Πατριάρχης και ο Ιερός Κλήρος παρέμειναν έξωθεν του Ιερού Ναού. Μετά του Πατριάρχου και του Ιερού Κλήρου παρέμειναν τα πλήθη των Ορθοδόξων προσκυνητών που συνέρευσαν από όλα τα μέρη της γης. Την ημέρα εκείνη εγένετο θρήνος και κοπετός πολλής. Όλος ο πιστός λαός με τα ποταμούδα κρύων εδέετο και προσήφχετο εις τον Θεόν δια την πρωτάκουστον αδικίαν. Ελυπούντο δια του άσπων των μίσος και των φθόνων που έτρεφαν οι Αρμένοι εναντίον των Ορθοδόξων. Άνωθεν ακριβώς του περιβόλου του ναού της Αναστάσεως, εκάθητο επί υψηλού μιναρέ ο Εμμύρης Αγαρινός. Εξέλεξε περίοπτον θέσην δια να βλέπει και να ελέγχει την κάθε κίνηση. Η αγωνία του του ξεσήκωσε θύελλαν ενδιαφέροντος και με το ενδιαφέρον του το μέγα ερώτημα. Τι θα γίνει τώρα? Δι' αυτόν τον λόγον παρικολούθη με προσοχήν τα γενόμενα. Ο Πατριάρχης γονικλινής ευρίσκεται έμπροσθεν της εισόδου του πανιέρου ναού. Εκράτης τα σχήρας του τα δεσμίδας των 33 κεριών και προσήφχεται εις τον Θεόν. Τα δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του και παρεκάλλει δεόμενος. Κύριε, σύ που βλέπεις την αδικίαν, άκουσε τας προσευχάς των παιδιών σου. Δώσε να φανεί η δόξα σου. Κάνε το θαύμα σου και μην αποστερήσεις από τον πιστόν σου λαόν το Άγιον σου φως. Πιστεύω, λέγει ο πατήρ Ανατόλιος τον πατέρα Μητροφάνη, πως επρόσεξες την δεξιάν κολόνα της εισόδου του ναού. Την είδες που είναι ανοιγμένη και μαυρισμένη τόσα χρόνια? Επρόσεξα αυτήν την λεπτομέρεια, γέροντά μου, του είπα. Και μάλιστα κάτι περισσότερον, γεμάτος από απορία, έσκυψα να ειδώ τι συμβαίνει. Και τότε αντελήφθη να αναπέμπεται υπερκόσμιος ευωδία. Η ιδία που αναβλύζει διαρκώς από τον Γολγοθά, από το σημείο που εσταυρώθη ο Χριστός, από την οπήν του σταυρού. Από εκείνην τη διανοιγμένη κολόνα της εισόδου του ναού συνέχισε ο πατήρ Ανατόλιος να αναφέρει στον πατέρα Μητροφάνη, ύστερα από έναν υπόκοφον κρότον και μίαν βιαίαν πνοήν δυνατού ανέμου, εξήλθε το Άγιον Φως. Πολλοί που δεν πιστεύουν λέγουν, το Άγιον Φως μαυρίζει με καπνούς όπως το κοινό φως τα μέρη που αγγίζει. Μην ξεχνάς πως το Άγιον Φως δεν πάβει να έχει τα ιδιότητας του κοινού φωτός, δηλαδή να μεταδίδει φλόγα πυρός, και κάθε φλόγα εκ του ασφαλούς περιέχει και καπνό. Τότε πώς λέγεται Άγιον, τον ερώτησα, όλον απορίες ο πατήρ Μητροφάνης. Διότι εξέρχεται εκ του Αγίου Τάφου χωρίς κανείς να το ανάβει, και στάθη εμπρόσης των Ορθόδοξων Πατριάρχη. Εκείνος σήκωσε με ευλάβιαν και πίστην τα κεριά που κρατούσαν στα χέρια του και το αν και τα άναψεν από το υπερκόσμιο εκείνον φως. Έχεις την δύναμη να φανταστείς ή να φέρεις στο νου σου τι επικολούθησε τότε? Όλος ο πιστός λαός, ο κλήρος, οι αρχιερείς εξέσπασαν εις ουρανομίκης φωνάς και δοξολογίας. Οι κόδωνες του ναού ήρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα. Η φύση ολόκληρος, τα πάντα, ο ουρανός και η γη, όλα ανέπεμπαν ευχαριστίαν εις των αληθινών Θεών. Οποιαδήποτε περιγραφή είναι ελλιπής δια να αποδώσει την πραγματική εικόνα της ανεκφράστου χαράς της ημέρας εκείνης. Τότε γίνεται πράξης αυτοθυσίας ιστορικώς παραδεδεγμένη. Ο Αγαρινός Εμμύρης, που εκάθητο και παρικολούθη τα καθέκαστα από τον υψηλόν μιναρέ, μετεβλήθη εις ενθουσιώδη μάρτυραν της Ορθοδοξίας. Μόλις κατηξιώθηκε είδε ένα τιούτο θαύμα, εφώναξε δυνατά. «Μεγάλη η πίστη των χριστιανών! Πιστεύω εις τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών, τον προσκυνώ ως Θεόν αληθινών». Ταυτοχρόνως με την ομολογία του αυτήν και την διακήρυξη της πίστεώς του, επίδησεν από το ύψος του μιναρέη στο κενό της αυλής του Ιερού Ναού. Αλλότου θαύματος, ουδέν απολύτως κακόν έπαθε, ουδένα τραύμα επροξένησε το πέσιμόν του εις το κενό. Οι Αγαρινοί προσευλήθησαν. Μόλις σήκωσαν την ομολογία και το θάρρος του μάρτυρος, όρμησαν εναντίον του. Τον συνέλαβαν και τον απεκεφάλισαν επί τόπου. Τον εθεώρησαν προδότην της πίστεως του Ισλάμ. Ο Μωάμεθ δεν ήθελε με το μέρος του προδότας. Οι χριστιανοί αντιθέτως
συνέλεξαν με τα πολλή αγάπη στο νεκρόν σώμα του μάρτυρος που ευαπτίστη στο αίμα του μαρτυρίου του. Τον ενεταφίασαν ως πιστόν τέκλων της Ορθοδοξίας και μάρτυρα του Χριστού. Τα Άγια του λείψανα διαφυλάττονται και διατηρούνται έως σήμερον εις την Ιεράν Μονή της Μεγάλης Παναγίας. Με αυτήν την προετοιμασία του Αγίου Φωτός, ο πατήρ Μητροφάνης επετέλεσε εις το ακέραιον και με ακρίβειαν πολλήν το καθήκον του. Αλλά έμειναν ερωτήματα πολλά εις την ψυχή του. Ερωτήματα τα οποία βασανίζουν και σήμερα τους περισσότερους. Ο πατήρ Ανατόλιος του είπε τούτα τα λόγια. Θα προσέξεις πολύ, του λέγει, να φροντίσεις να τοποθετήσεις επί της μαρμαρίνης πλακός του ζωοδόχου τάφου την Αγίαν Κανδύλαν με ειδικήν χρυσήν θήκην, την οποίαν έχει. Εις το σημείο αυτό κάτι το ανεπιθύμητον εισήλθεν στην ήρεμο μορφή του πατρός Μητροφάνους. Ο τόνος της φωνής του άλλαξε απότομα. Ξαναζούσε τα συζητούμενα μετά του γέροντός του και με χειρονομίας που εξεδήλωναν την ταραχήν της ψυχής του, είπε: «Μόλις ήκουσα Κανδύλαν, μέσα μου ηγέρθη πελώριο νέφος αμφιβολίας. Κανδύλα», είπα μονολογώντας μέσα από τα χείλη μου, «τι γυρεύει η Κανδύλα μέσα εις τον Πανάγιον τάφον, αφού το Άγιον φως κατέρχεται από τον ουρανόν?» Φευγαλέα η απορία και η εσωτερική πάλι της αμφιβολίας εξεδηλώθη στο πρόσωπό μου. Οι όψεις μου έλαβαν αστραπιαίως μορφήν εκπλήξεως. Το δυσάριστον άγγελμα της παραγγελίας του γέροντός μου με κατέλαβε εξ απρόοπτου. Ο γέροντάς μου επρόσεξε την απορία μου, αλλά υπεδίθη το ρόλο της αδιαφορίας και συνέχισε: «Κατόπιν τούτου θα έχεις επί του ζωοδόχου τάφου την ιεράν φυλάδα που φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιον του Παναγίου τάφου. Ακριβώς στην σελίδα που ευρίσκονται ιερέ ευχέ της ακολουθίας του Αγίου Φωτός θα τοποθετήσεις ένα χοντρό κερί». Το άκουσμα της Δευτέρας Παραγγελίας και οι φράσεις «χοντρό κερί» εξαφάνισαν ό,τι απέμεινε όρθιον εις την πίστη μου. Μαύρο νέφος απιστίας προσεπάθησε να καλύψει ολόκληρον την ψυχή μου. «Κερί?», ρώτησα με θαυμασμό και απορία. «Τι χρειάζεται το κερί?» Δεν πρόφθασα όμως να αποτελειώσω το θαυμασμό μου και την απορία μου, και ως κεραυνός εν καιρό εθρίας οικούστη αυστηρωτά τη φωνή του γέροντός μου: «Πού είναι η πίστη σου? Πού είναι η υπακοή σου, η μεγαλυτέρα αρετή του μοναχού? Πού είναι η ευλαβιά σου?» Όλα εξυφανίστησαν διαμιάς. Ήκουσες κερί και γέμισες από απιστία. Ο διάβολος πάλεψε μαζί σου και σε νίκησε. Έβαλε μέσα σου λόγους ασεβίας και αμφιβολίας. Δεν γνωρίζεις πως η Ορθοδοξία μας στηρίζεται επί της πίστεως και η πίστης των χριστιανών αντέχει εις οποιανδήποτε έρευνα? Πρόσεξε, μη χάσεις την ψυχή σου. Πρόσεξε, πατήρ Μητροφάνη, πρόσεξε, μη παίζεις με τα θεία. Κάνε μόνον ό,τι σου λέγω με πολλήν ευλάβεια και με κάθε λεπτομέρεια. Μην εκθέσεις στα έθνη την πίστην την αμόμητον. Πρόσεχε», και σηκώθη από το κάθισμά του με αυστηρότητα. «Έχεις τίποτα να με ερωτήσεις?» «Όχι», του απήντησα. Έκανα μετάνοια και του φίλησα το χέρι. «Άντε ο Θεός μαζί σου, να τα κάνεις όλα καλά και ωραία», με τάξεν και ασφάλεια και έφυγε. Αδερφοί μου, ο Πανάγιος τάφος εσφραγίστη ενώπιον του πατρός Μητροφάνους και εις την κατάλληλον στιγμή ήρθε το Άγιο Φως, αλλά ο πατήρ Μητροφάνης μέσα του ήταν γεμάτος από δυσπιστία, όχι απιστία. «Κοσμάκι απλέ και ανίδε, ανοίξε βρεσπός μέσα εις τον Πανάγιον τάφον υπήρχε μία κανδύλα και ένα κερί, όπως εγώ γνωρίζω θα έχερες? Ποιος εξεύρει με ποιον τρόπον άναψε το φως ο Πατριάρχης και το μετέδωκεν εις τους πιστούς, και εκείνοι το θεωρούν ότι είναι Άγιο Φως? Σας διαβεβαιώ», μας είπε ο πατήρ Μητροφάνης, «ότι επέρασα ένα Πάσχα χωρίς χαράν.
ένα Πάσχα λυπημένων που εύχομαι να μην συμβεί ποτέ άλλοτε στο πέρασμα της ζωής μου. Κάτι όμως παρόμοιον με αχτίδα φωτός με έκανε να δοκιμάσω ολίγην χαρά. Διεπέρασε το τείχος της θλίψεώς μου και εισήλθενε στο βάθος της ψυχής μου και έκανα διαφόρους σκέψεις που ξεπίδησαν ως αποτέλεσμα των ειδικών μου ενεργειών. Ως υπεύθυνος της όλης τελετής του Αγίου Φωτός, μόλις ίνιξε ο Πανάγιος Τάφος, εισήλθα πρώτος εις τον μόλις προλίγου λεπτών καθηγιασμένων χώρων. Έπρεπε να πάρω εις τα χέρια μου την Αγία Γκανδύλα και την Ιεράν Φυλάδα. Έπρεπε να προλάβω να τα διαφυλάξω. Έπρεπε να προσέξω τα Άγια από την βεβήλωση αλλοθρίσκων ή πιστών που εκινούνται από ευλάβια ή απιστία και μίσος. Τότε συνήντησα κάτι που με διεφώτισε και άλλαξε κάπως τα εσωτερικά μου ομιχλώδη αισθήματά μου. Διέλυσε κατά κάποιον τρόπο τα σκιώδη νέφη που εκάλυπταν την φωτεινότητα της ψυχής μου. Η μεν Αγία Κανδύλα ή το αναμένη. Το δε κερί που με προβλημάτισε περισσότερον ή το παντελώς άθικτον. Ευρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση όπως το τοποθέτησα στην Ιεράν Φυλάδα και είπα: «Διατί το κερί να είναι ανέπαφον, ποιον άναψε πρώτον, η Κανδύλα? Τότε το κερί διατί δεν άναψε? Και αν άναψε πρώτη η Αγία Κανδύλα, το κερί τι χρειάζεται, τι εξυπηρετεί?» Και με διέταξε ο γεροντάς μου να το έχω στην σελίδα των ιερών ευχών του Αγίου Φωτός. Ένα άλλο ερώτημα ήρθε να προσθεθεί στο πρώτον. Συνέβαλεν στην ενίσχυση της ολίγης μου χαράς. Ήτο η παρουσία του Αρμενίου εντός του Παναγίου Τάφου. Παρικολούθη κατά πόδας τας κινήσεις του Πατριάρχου. Δεν θα έβλεπε την τυχόν προϋπάρχουσαν δολιότητα? Μια ώρα το σφωνή ελέγχουσα την ανήσυχον ψυχή μου, επανελάμβανε με αυστηρότητα: «Όσοι πιστεύουν δεν αμφιβάλλουν. Όσοι πιστεύουν δεν υποβάλλουν πειραματισμούς τα ιερά και τα όσια της πίστεως. Όσοι πιστεύουν δεν τους κλονίζουν τα κεριά και διάφοροι σκέψεις χωρίς καμίαν βάση. Πίστευε μόνον όταν πρόκειται περί υπερφυσικών αποκαλύψεων που δεν επιδέχονται έρευνα που τα καλύπτει το μυστήριον. Τα υπέρ την φύση θαύματα δεν επιδέχονται έρευνα, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να τα ερευνήσεις. Η έρευνα δεν έχει θέση στα θαύματα. Τα θαύματα υπέρκυνται των φυσικών νόμων. Είναι ουράνια, θεόσταλτα, είναι ενέργεια θεϊκή, υπερφυσική, είναι θεϊκή επίσκεψης. Τι αδυνατή εις τον Θεόν, Πάτερ Μητροφάνη, τι αδυνατή, τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό», ομολόγησε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Έτσι, αδερφοί μου, εσυνέχισεν ο Πατήρ Μητροφάνης να αφηγείται εκείνα τα οποία είδεν. Αλλά έφυγε ο χρόνος εκείνος και ήρθε ο επόμενος χρόνος. Και τον επόμενο χρόνο προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρυβεί εντός του Ιερού Τάφου πράγμα το οποίο είναι παντελώς αδύνατον. Το κατόρθωσε όμως και εκρύβει μέσα εις τον θόλον όπου σκεπάζει τον Άγιον Τάφον. Για να μείνει όμως μέσα εις τον Πανάγιον Τάφον, πράγμα πολύ επικίνδυνο, διότι όλοι ερευνούν τον Πανάγιον Τάφον ένας κατόπιν του άλλου ιερετικοί, δια να ειδούν εάν υπάρχει αναμένο κανδύλι ή αν υπάρχει κανείς κρυμμένος. Τώρα, πώς εκρύβει ο πατήρ Μητροφάνης? Εκρύβει με έναν τρόπον πολύ επικίνδυνο. Έπρεπε οπωσδήποτε να λάβει άδεια από τον γέροντά του για να μείνει μέσα στον Πανάγιον Τάφον. Και λέγει: «Γέροντά μου», του λέγει, «έλαβε μίαν επιστολή από την πατρίδα μου, ανακοινώνουν ότι κατά την Μεγάλη Εβδομάδα θα με επισκεφθεί ένας συγγενής μου συνταγματάρχης. Θα παραμείνει ο λίγας ημέρας και θα αναχωρήσει το Μέγα Σάββατον. Με έφερε εις πολύ δύσκολον θέση με μίαν παράκλησή μου. Μου ζητά να τον βοηθήσω να πραγματοποιήσει την αναχώρησή του, καθότι ούτε τη γλώσσα γνωρίζει ούτε τα μέρη. Σας υπόσχομαι ότι κατά την ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός, τουλάχιστον εις το τέλος, θα είμαι παρόν. Θα απουσιάζω όμως από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου έως της ώρας εκείνης. Είναι ευλογημένον, Άγιε Γέροντά μου?»
Όταν ήκουσε την παράκλησή μου, λέγει ο πατήρ Μητροφάνης, ο γέροντάς μου πατήρ Ανατόλιος, εσηκώθη από το καθισμά του και με πρωτοφανή αυστηρότητα μου είπε: «Απαιτείς πάντοτε τα πλέον δύσκολα και ανεφάρμοστα αιτήματα. Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου πνιγόμεθα κυριολεκτικώς και εσύ απαιτείς να απουσιάζεις. Το μόνο που σου ζητώ με την σειρά μου, μη μου επαναλάβεις άλλη φορά αυτό που μου εζήτησες τώρα». Τα λόγια του ήσαν αυστηρά, αλλά με τις παρακλήσεις μου και με τα δάκρυά μου, τα οποία εγώ εφήρμοσα δια να επιτελέσω το σκοπό μου, μου είπε: «Μου υπόσχεσαι ότι κατά την ώρα του Αγίου Φωτός θα είσαι παρόν?» «Ναι», του απήντησα με τα βεβαιότητος, αφού ήμουν σίγουρος περί τούτου. «Πήγαινε λοιπόν με την ευχή μου, ο Θεός μαζί σου». Το επέτυχε αυτό που ήθελε ο πατήρ Μητροφάνης, και τώρα, κρυμμένος μέσα στο μνήμα του Χριστού μας, κάνει αυτά στα σκέψεις. Καταρχάς, λέγει, με περιέλουσε κρύος υδρότας από κεφαλής έως ποδών. Ήρχισε με τα ταύτα να τρέμει όλο μου το σώμα. Δεν διέφερα από μελοθάνατον που οδηγείται στον τόπο της θανατικής του εκτελέσεως. Ύστερα ένιωσα έναν φόβον πρωτοφανή αλυσμόνητον που ποτέ άλλοτε στην ζωή μου δεν το ένιωσα. Και ενώ μέχρι σήμερα ανεζήτησα να έβρω την αιτία του φόβου εκείνου, δεν μπόρεσα να δώσω ουδε μία ερμηνεία. Ο τρόμος εκείνος ή το πρωτοφανής, μέσα μου ένα ερώτημα έντονο, δυνατόν, φοβερών εισέλεγχων, με ανεστάτωνε συνεχώς. Ποιος άλλος ετόλμησε κάτι παρόμοιον στο πέρασμα της μακροχρονίου περιόδου του χριστιανισμού? Εσύ πώς απεφάσισες αυτό το τόλμημα? Αν διονδήποτε τρόπον σε ανακαλύψουν, τι θα πράξεις? Ποιαν δικαιολογίαν θα δώσεις? Ποιαν απολογίαν θα τολμήσεις να απολογηθείς? Ποιαν, πάτερ Μητροφάνη? Όλα αυτά τα κάνει μέσα στον τάφο του Χριστού μας. Και μέσα στις απεσίες σκέψεις που με βασάνιζαν ορθώνεται η επιμονή μου. Πρέπει να λύσω την απορία μου. Γιατί να ζω καθημερινώς με τις αμφιβολίες και τα ερωτηματικά? Πρέπει να διαπιστώσω οτιδήποτε συμβαίνει. Είτε θαύμα λέγεται, είτε πλάνη, πρέπει να βεβαιωθώ για να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου χωρίς σκέψεις. Ύστερα όμως από αυτήν την επιμονή μου με επεσκέφθη μεταμέλεια. Ήρχισα να μετανοώ όσα έπραξα ως εκείνη τη στιγμή. Ένιωσα να με σπρώχνει κάποιος και να μου λέγει: «Κατέβα γρήγορα. Γιατί μπλέχθηκες με τιούτου είδους περιπετίες? Έχεις ακόμη καιρό. Εν τόσο λίγο θα αρχίσει η Ορθόδοξος Θεία Λειτουργία. Θα τελειώσει την Τετάρτη πρωινή ώρα. Αμέσως εν συνεχεία θα προσέλθουν οι Αρμένοι. Εκείνοι θα έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με την Θεία των Λειτουργίων. Εσύ θα είσαι αναγκασμένος να είσαι συνεχώς ακίνητος, αμήλυτος, ατάραχος. Και αν δεν ανθέξεις, μετά από τους Αρμενίους θα ακολουθήσουν οι Λατίνοι. Έως τις 6 και 4 πρωινής ώρας που θα τελειώσουν τη λειτουργία, το θα είσαι ακίνητος. Και αν κάτι σταθεί στο λαιμόν σου, αν αναγκαστεί να βήξεις, τότε αλίμονον και τρεις αλίμονών σου. Τι έχεις να πάθεις, πατέρ Μητροφάνη?» Και ήρχεσα μόνος μου να ελεηνολογώ τον εαυτόν μου. Ήρχεσα να πτύω δια το κατάντημά μου και την ανώριμον απόφασή μου. Συνεχώς αυτά έλεγα για να ικανοποιήσω την απιστία μου. «Όλος ο κόσμος πιστεύει, εσύ μόνος, πάτερ Μητροφάνη, δεν πιστεύεις. Τράβηξε λοιπόν τα συνεπίας αν προδοθείς ότι είσαι κρυμμένος, εις οποίαν δινήν και δύσκολον θέσιν θα ευρεθείς τότε». Εις όλες αυτές τα σκέψεις που με βασάνιζαν, έβλεπα και ξανάβλεπα την ώρα. Τα λεπτά μου εφαίνονται ημέρες και οι ώρες μου εφαίνονται χρόνια. Ο οροδείχτης δεν έλεγε να προχωρήσει από την θέση του. Νόμιζε κανείς ότι το έκανε επίμονα για να εκδικηθεί το τόλμημά μου. Επιτέλους έφτασε η ώρα 2 μετά το μεσονύχτιον της Μεγάλης Παρασκευής προς το Μέγα Σάββατο. Και έτσι τα πράγματα εισέρχονται πλέον εις το τελευταίο στάδιο της παρατόλμου εκείνης πράξεως. Παρακολουθούσαμε κάθε λεπτομέρεια όλες τις κινήσεις. Και όταν την 11η πρωινή ώρα εσφραγίστη ο τάφος, μέσα στο Άγιον Κουβούκλιον εβασίλευε ένα σκοτάδι. Τότε
άναψα τον φακόν που είχα μαζί μου και είδα επί του Παναγίου και ζωοδόχου μνήματος την Αγίαν Κανδύλα. Την είδα να αναμένει κάποιο αόρατο χέρι για να της μεταδώσει το φως. Δίπλα της είδα την Ιερά Φυλάδα κλειστή να σχηματίζει ένα άνοιγμα με το χοντρό κερί στην σελίδα των Ιερών Ευχών. Με ευκολία το άνοιγμα που σχηματίζεται εδέχεται ένα δάχτυλο της χειρός για να ανοίξει το Ιερόν Βιβλίο. Έκλεισα τον φακόν. Η αγωνία μου κορυφώθη και μέσα από το πέλαγος εκείνης της αγωνίας προσευχήθην στον Χριστόν και είπα: «Κύριε μου, εσύ γνωρίζεις τα συνθήκας και την απόφασή μου να ευρεθώ σε αυτήν τη θέση. Όλα πηγάζουν από μια απορία και από μια κλονισμένη και αδύνατον πίστη. Εμιμήθην τον εκλεκτό σου και αγαπημένο σου Απόστολον. Δεν ήθελε να πιστεύσει όταν τον διαβεβαίωναν οι άλλοι μαθητέ για την Ανάστασή σου. Εκείνος ήθελε πρώτα να ειδεί και αγγίσει τα σπληγά σου και ύστερα να πιστεύσει. Εγώ πολύ πιο αδύνατος από τον μαθητή σου ζητώ να ειδώ με τα μάτια μου τι γίνεται. Την πίστη μου όσοι είναι την γνωρίζεις Κύριε. Η αγάπη μου δεν διαφεύγει της παντογνωσίας σου. Αξίωσε με Κύριέ μου και Θεέ μου να ειδώ τι γίνεται για να προσθέσω πίστην στην κλονισμένη μου πίστην. Άλλωστε και οι μαθητές σου το ίδιο έλεγαν και σε ηκέτευαν. Πρόσθεση μην πίστην Κύριε, πρόσθεση μην πίστην». Όταν τελείωσα την προσευχή μου, άναψα και πάλι το μικρό φακόν μου και έριψα το φως του επάνω στο Πανάγιο Μνήμα. Ο προβολέας μου έπεσε ακριβώς επάνω στο κερί. «Αχ, αυτό το κερί», είπα. «Τι γυρεύει αυτό το κερί». Εις κάποια στιγμή διέκοψα το μονόλογό μου, διότι αντελήφθη να ανοίγει η θύρα του Παναγίου Τάφου. Έριξα ένα γρήγορο βλέμμα εις την ώρα και είδα ότι ήταν ακριβώς 12 μεσημβρινή, μεσημέρι. Η αγωνία μου έρχεσε να γιγαντώνεται. Η καρδιά μου να πολλαπλασιάζει τους χτύπους της. Εχτυπούσε τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα που ενόμισα πως ήταν έτοιμη να ξεκολλήσει από τη θέση της. Ένα σφίξιμο έρχεσε να με απειλεί. Ήμουν έτοιμος να λιποθυμήσω. Προσπάθησα να συγκρατήσω τον εαυτό μου με όλες με τις δυνάμεις. Ηγονίστην να ανθέξω και έδωκα κουράγιο στον κλονισμένο μου εαυτόν. Ήκουσα τα πρώτα βήματα εντός του ιερού χώρου του Αγίου Λίθου. Κατόπιν διέκρινα τη σιλουέτα του Πατριάρχου που έσκυψε για να εισέλθει εντός του χώρου του ζωοδόχου μνήματος. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς που η αγωνία μου ευρίσκεται εις φοβεράν υπερένταση, μέσα στην απέραντον νεκρική σιγή που μόλις ήκουσα την αναπνοή του, ήκουσα ένα ελαφρό συρριγμό. Ήτο παρόμοιος με λεπτήν άβραν πνοής ανέμου. Και αμέσως αλυσμώνει τον θέαμα. Είδα ένα γαλάζιο φως να γεμίζει ολόκληρον των ιερών χώρων του ζωοδόχου τάφου. Το γαλάζιο εκείνο φως το είδα στην συνέχεια να στριφογυρίζει ως δυνατός ανεμοστρόβιλος που με την ορμή του ξεριζώνει πανύψηλα δέντρα και τα αρπάζει και τα μεταφέρει μίλια μακριά. Πόση ανησυχία είχε εκείνο το γαλάζιο φως. Μέσα από το φως εκείνον έβλεπα καθαρά τον Πατριάρχη, από το πρόσωπο του οποίου εκυλούσαν χονδρές σταλαγματικές υδρότος. Όπως ήταν γονικλινής, έφερε το χέρι του και έβαλε το δάχτυλό του εις των ανοιχτών χώρων της Ιεράς Φυλάδος που δημιουργούσε το κερί. Εν τω μεταξύ, ετοποθέτησε επί του ζωοδόχου μνήματος 4 δεσμίδας λευκών κεριών από 33 κεριά η κάθε μία. Και ώστε να εφωτίζεται από το φως εκείνο το μυστηριώδες, ήρχισε να αναγινώσκει τα σευχάς. Μόλις σύγκυσε επί της Ιεράς Φυλάδος και ίνιξε την σελίδα της και ήρχισε να αναγινώσκει τα σευχάς, εκείνο το κάπως ήρεμο γαλάζιο φως ήρχισε και πάλι μια ανήσυχον κίνηση. Ήταν ένα φάνταστο και απερίγραπτο στριφογύρισμα δυνατότερον από το πρώτον. Και αμέσως ήρχισε να μεταβάλλεται εις έναν ολόλευκο φως, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής στη μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Εν συνεχεία το ολόλευκο εκείνο φως μετεμορφώθη σε ένα ολοφώτινο υπέρ των ήλιων δίσκων και ενετοπίστη ακίνητον άνωθεν ακριβώς της κεφαλής του Πατριάρχου. Κατόπιν είδα τον Άγιον Γέρον, τον Πατριάρχη, να παίρνει στα χέρια του τας δεσμίδας των 33 κεριών. Τας ανύψωσε και έδιδε την εικόνα της αναμονής. Ανέμενε εκ Θεού την έλευση του αοράτου φωτός. Και όπως σιγά σιγά ύψωνε τα χέρια του, δεν έφτασε ακόμη στο ύψος της κεφαλής του. Αμέσως ερρυπεί ο φθαλμού, ως να ήγησε επί αναμένης καμίνου, ίναψαν αυτομάτως η Αγία Κανδύλα και οι τέσσερες δεσμίδες των κεριών.
ευνηδίως δε χωρίς καν να αντιληφθώ, εξυφανίστη από τον οφθαλμό μου όλο φώτισμος εκείνος δίσκος. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα, το σώμα μου κατεκέτω ολόκληρο και είχα το αίσθημα ότι με περιέζωναν αδάμαστες φλόγες πειραχτωμένης καμίνου. Ο υδρότας με περιέλυον ολόκληρον από κεφαλής έως ποδόν και η αγωνία μου παρέλυσε ολόκληρο μου το σώμα. Αδερφοί μου, η αφήγηση του φρουρού του τάφου του Χριστού μας είναι συγκλονιστική. Ο Πατριάρχης μετά τα αυτά έδωκεν εις τους πιστούς, ο πρώτος ο οποίος παίρνει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη είναι ο Αρμένιος και μετά μεταδίδει στους πιστούς το Άγιον Φως, το οποίον κάθε χρόνο το Μέγα Σάββατον η ώρα 12 ή μισή ή μία την καθορισμένη ακριβώς ώρα που ο Θεός με το σχέδιό Του μεταδίδει σε εμάς τους πιστούς Του, έρχεται το Άγιον Φως. Η απορία του πατρός Μητροφάνους είναι η απορία του κόσμου, ο οποίος άλλος είναι άπιστος και άλλος δυσπιστός. Εμείς ακούσαμε ένα παιδί το οποίο έφυγε από την σφαγή της μικρασιατικής καταστροφής. Τον είδαμε να παλεύει για να φτάσει εις τους Αγίους Τόπους. Τον είδαμε φρουρών του Παναγίου Τάφου. Τον είδαμε να αμφιβάλλει όπως αμφιβάλλει πολλοίς κόσμος. Τον είδαμε να λύει τις απορίες του με την ιδία του ρυψοκίνδυνων επιχείρηση την οποία έκαμε και παρακαλούμε τον Θεό μας. Κύριε, Συ που μας αξίωσες να ακούσουμε αυτό το θαύμα των αιώνων, Συ που μας αξίωσες να δούμε τι είδεν εκείνος ο φρουρός του τάφου, αξίωσε μας και εμάς να προσκυνήσουμε τον Άγιον Σου τάφο και να πάρουμε το Άγιον Σου φως και να ενδυναμωθούμε στην πίστη μας. Αδερφοί μου, περισσότερα, διότι λίγα σας διέβασα, περισσότερα υπάρχει στο παγκάρι εκεί ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Είδα το Άγιο Φως». Όσοι θέλετε να το πάρετε, είναι ευλογημένο για να μας ενδυναμώσει στην πίστη. Και με αυτήν την προσευχή των Θεών, η Θεοπανάγαθος Κύριός μας να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας, για να είμαι θα πάντοτε στο ανέσπερο του φως. Αμήν.